Θα μιλήσει τώρα ο Δημήτρης Μόσχος, αναπληρωτής καθηγητής της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, κύριοι υπουργοί, βουλευτές, φίλες και φίλοι. Υπάρχει ένας, τώρα εγώ ως ιστορικός, ως θεολόγος, ως ένας άνθρωπος που κίνησε αυτό το χώρο κυρίως, θα με ενδιέφερε περισσότερο να δω τα ζητούμενα και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει, που μπορεί να δοθούν στην Εκκλησία σε ένα διαφοροποιημένο θεσμικό πλαίσιο, κάνοντας όμως μια μικρή ιστορική αναδρομή, η οποία, επειδή ξέρω ότι η ιστορία είναι πάντα ένα πληκτικό πράγμα, θα κάνουμε λίγο υπομονή για να μαζέψουμε τα αναγκαία ιστορικά συμπεράσματα που θα χρειαστούν για να καταλήξουμε στο συμπέρασμά μας. Υπάρχει ένας απλοποιητικός τρόπος να περιγράφουν οι θεολόγοι συνήθως την ιδανική κατά αυτούς σχέση Εκκλησίας και κράτους, ο οποίος αναφέρεται συχνά, είναι η λεγόμενη Βυζαντινή Συναλληλία. Αν μείνουμε πιο σωστά στις πηγές, ο όρος αυτός ακριβέστερα αποδίδει το συμφωνία, η κονσονάντια στο λατινικό αντίστοιχο κείμενο, και προέρχεται από τον πρόλογο ενός νόμου του Ιστινιανού, μιας νεαράς του Ιστινιανού. Η πρόλογη ήταν ένα κομμάτι ρητορικό που αναδείκνει κυρίως την πολιτική σκοπιμότητα του ενός νόμου και μιλά για την ευκταία συμφωνία μεταξύ δύο τομέων, ας πούμε, ανθρώπινης δράσης, που είναι η ιεροσύνη και η βασιλεία, οι οποίες προέρχονται κατά αυτόν από μία αρχή, από το Θεό. Και βέβαια αυτή η σκέψη δεν περιγράφει ένα συγκεκριμένο μοντέλο, πώς λειτουργεί αυτό δηλαδή πραγματικά, όπως τα νεότερα χρόνια. Είναι περισσότερο ένα ρομαντικό ιδεώδες. Αυτό λοιπόν το ιδεώδες, αφήνω την πελώρια συζήτηση σε ποιο βαθμό η κοσμικεύει ή διευκολύνει την ουσία του Ευαγγελίου της σωτηρίας του ανθρώπου από το κακό και το θάνατο, που είναι το έργο της Εκκλησίας. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση που δεν την κάνουμε πρώτη εμείς, γίνεται από εδώ και πολλούς αιώνες. Το αφήνω λοιπόν αυτό. Αυτό το ιδεώδες ουσιαστικά είναι ένα μείγμα εκχριστιανισμένης στοϊκής πολιτικής φιλοσοφίας και ρωμαϊκής πολιτικής σκέψης, και σαν ομπρέλα, ας πούμε, κάλυψε πάμπολες ιστορικές μεταπτώσεις στη σχέση των δύο μεγεθών για πολλούς αιώνες. Ποτέ δηλαδή δεν έμεινε ένα σταθερό και οριοθετημένο πλαίσιο, παρόλο που το επικαλούμαστε συχνά, άλλαζε ανάλογα με τη συγκυρία και τις πολιτικές των διαφόρων αυτοκρατόρων ή άλλων, ας πούμε, ή και στα νεότερα χρόνια, ας πούμε, χριστιανικών ή μη χριστιανικών κρατών. Άλλες φορές, ας πούμε, το Πατριαρχείο, η διοικούσα Εκκλησία περί το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης υπέστη μια μεγάλη πολιτική καταπίεση, όπως την περίοδο της Οικονομαχίας. Αργότερα, μετά τον 11ο αιώνα, ο Πατριάρχης απέκτησε μεγαλύτερη δύναμη, διότι υπήρχε ένα κατακαιρματιζόμενο κράτος, ηγεμονίες, πόλεις κτλ. Ενώ είχε έναν ηθικό ρόλο που έφτανε μέχρι τη Ρωσία. Αργότερα, κατά την τουρκοκρατία, ανέλαβε το συντονισμό μιας εσωτερικής αυτοδιοίκησης, που όπως και σε άλλα θρησκεύματα μέσα στην Οθωμανική επικράτεια, ανάπτυξαν δικές τους οικονομικές δράσεις, δίκτυα κτλ. Αυτό που είπε η κυρία Καμψίδου, αυτό που αργότερα ονομάστηκε Μιλέτ, δεν ονομάστηκε από την αρχή έτσι, αλλά τόσο πάνω, αυτό περίπου το νόημα. Υπάρχει μια πολλή εργασία προπό του κυρίου Πάρη Κονόρτα, έτσι, που μιλάει για το νομικό καθεστώς, για το ρόλο που έχει στο Οθωμανικό κράτος. Στη Ρωσία επίσης η επίκληση της κρατικής καταστολής υπήρξε σημαντική από ένα πλειοψηφούν μάλιστα κομμάτι της διοικούσης εκκλησίας ήδη από τον 15ο αιώνα, και κατά τον 18ο αιώνα η εκκλησία πια έγινε εξ ολοκλήρου κρατική υπηρεσία από τον Τσάρο, τον Κέσσαρα δηλαδή, ως προστάτη της πίστεως. Όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι μόνο οι Ορθόδοξοι. Έτσι, όλες οι ευρωπαϊκές δυνάμεις στην πορεία τους προς την εταιρικότητα πέρασαν από μια παρόμοια λογική. Όχι μόνο οι Προτεστάντες, αυτό είναι ευκολάκι που λένε και οι νέοι σήμερα, γιατί ο αρχηγός καμιάς ηγεμονίας μιας χώρας, ας πούμε, ήταν de jure στους Προτεστάντες αρχηγός της Εκκλησίας, αλλά ακόμα και σε καθολικές χώρες, όπως στην Αυστρο-Ουγγαρία, για παράδειγμα, η Εκκλησία μετατρεπόταν σε μια κοινοφελή κοινωνική υπηρεσία, ο λεγόμενος ιωσιφινισμός. Και παράλληλα και συγκροτούμενη εθνική ταυτότητα των μικρότερων εθνών κρατών, ας πούμε στην κεντρική ή στην ανατολική Ευρώπη, έβλεπε στη μεσιανική τους αυτοκατανόηση τον ρόλο της Θείας Προνοίας και άρα το ρόλο της Εκκλησίας μέσα εκεί ως αξεχώριση στην εθνική τους αυτοπραγμάτωση, στην ολοκλήρωση κλπ. Και αυτό όχι μόνο στα Βαλκάνια, έτσι, και στην Πολωνία και στην κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή είναι ο εθνικορομαντισμός ο οποίος παίρνει κάποιες μεταφυσικές διαστάσεις και μέσα εκεί αποκτά και κάποιο ρόλο η αντίστοιχη, ας πούμε, κυρίαρχη θρησκευτική ομάδα. Άρα λοιπόν, ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει κάτι μαγικό
μια πολιτιστική τεκτονική πλάκα, ας πούμε, που λέει, ξέρω, Χάντιγκτον κτλ. Κάτι περίεργο στους Ορθόδοξους, που μόνο αυτούς τους κάνει ασύμβατους με την εωτερικότητα. Είναι συνολικότερο το ζήτημα, όμως οι ιστορικές διεργασίες, κυρίως με τη μορφή συγκρούσεων, οδήγησαν τελικά σε διάφορες λύσεις, είτε τέλειου χωρισμού, είτε ευμενούς ουδετερότητος, είτε κρατικής περισσότερο ή λιγότερο εκκλησίας σε διάφορες χώρες και της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου εκτός Ευρώπης, διότι κάθε κρίση, ας πούμε, έτσι, κάθε σύγκρουση οφείλει να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν ας πούμε σε μια χώρα είναι μισή-μισή, κάποια στιγμή πρέπει να φτάσει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί ένας να απαλλαγεί από τον άλλον, αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση. Και με αυτόν τον τρόπο αναπτύχθηκαν θεσμικές, ας πούμε, λύσεις αυτού του είδους. Ωστόσο, για τους Ορθόδοξους, βέβαια, είναι γεγονός ότι η έννοια του συμβόλου, της αυτοκρατορίας, όπως λέγεται γενικά, έτσι, σαν ιδεότυπος, παρέμεινε να διαμεσολαβεί ισχυρότερα από οπουδήποτε αλλού τη σχέση με την πολιτική πραγματικότητα. Δηλαδή είναι πολύ απλό. Η συμφωνία και η έννοια του Κέσσαρα, ας πούμε, υπάρχει σαν μόνιμο μοντέλο λειτουργίας. Ο Ιουστινιανός έδινε χρήματα στην Εκκλησία και από τότε παρέμεινε αυτό, το να δίνει χρήματα το κράτος στην Εκκλησία. Όταν φτάνουμε στο Κορατία, ας πούμε, είναι τελείως ανάποδα τα πράγματα. Όχι μόνο δίνει, αλλά δεν δίνει, αλλά παίρνει κιόλας με διάφορους τρόπους, αλλά το σχήμα εξακολουθεί να ισχύει. Είναι φανερό δηλαδή ότι υπάρχει μια κυριαρχία του συμβόλου εις βάρος της πραγματικότητας. Αυτό όλο, η πλήρης αποδέσμευση από τα σύμβολα του παλιού κόσμου για όλους, και για τους Ορθοδόξους και για τους άλλους, τελείωσε οριστικά πότε. Πότε τελείωσε? Τελείωσε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε εξαφανίστηκαν οριστικά οι αυτοκρατορίες κατά Χόμπσμπομ και τότε όλοι οι Σουλτάνοι, οι Κάιζερ, όλοι τα, πώς λέει και ο Θεοτοκάς, τα γυαλιά και τα μουστάκια και τα αυτά και λοιπά και τα σύμβολα και τα κράνη και λοιπά, φύγανε, εξαφανίστηκαν και έπρεπε όλοι οι χριστιανοί, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι, να σκεφτούν πια διαμεσολάβητα πώς θα πρέπει να λειτουργήσουν μέσα στην νέα πραγματικότητα. Δεν είναι τυχαίο ότι εκείνη την εποχή ξεκινούν, ας πούμε, οι συντονισμένες προσπάθειες για μια ενιαία αποστολή το 1907 στο Εδιμβούργο, λίγο πριν, αλλά τροφοδοτούνται, θα έμεναν έτσι, αν δεν ακολουθούσε η κατάσταση του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου, ο Οικουμενικός Διάλογος κτλ. Κτλ. Όλο αυτό λοιπόν. Φεύγει λοιπόν το σύμβολο της αυτοκρατορίας, όχι πολιτική ουσία, το σύμβολο, το οποίο υπερασπίζονταν και μαζί του υπερασπίζονταν βέβαια μια μεσαιωνική πλατωνίζουσα εικόνα ενός ακίνητου ιεραρχικού κόσμου, και οι Ορθόδοξοι το υπερασπίζονταν αυτό αριστοτεχνικά, μπορεί να πει κανείς. Παρά το ότι στην πράξη εξελίσσονταν και αυτοί, όπως και οι υπόλοιποι, στο πλαίσιο μιας μακράς ελληνορωμαϊκής πολιτικής παράδοσης και της επανανακάλυψής της μετά την αναγέννηση και τον διαφωτισμό. Θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα για να δείξω αυτό, ότι δεν είναι τόσο, δηλαδή, δεν έχουν τόση ανοσία στην εωτερικότητα, τέλος πάντων. Στις αρχές του 9ου αιώνα υπάρχει ένα νομικό κείμενο στο Βυζάντιο που έχει την τύχη, θα είχε την τύχη ενός είδους συντάγματος, η λεγόμενη επαναγωγή, εισαγωγή, όπως λέγεται τώρα. Και εκεί στο πρώτο άρθρο δίνεται ο ορισμός του βασιλικού, ας πούμε, αξιώματος, είναι με τίτλους, δηλαδή δίνει τις βασικές, ας πούμε, αρχές και λέει: Βασιλεύσε στην ένομος επιστασία, κοινών αγαθών πάση της υπηκόης, μήτε κατά αντιπάθειαν τιμωρών, μήτε κατά προσπάθειαν αγαθοποιών, αλλά ανάλογος της αγωνοθέτης τα βραβεία παρεχόμενος. Αυτός ο ορισμός αυτομάτως υπενφαίνει την κυριαρχία του νόμου στην άσκηση ένομος επιστασία, του νόμου στην άσκηση εξουσίας και την ισονομία. Και αν το προχωρούσαμε, θα λέγαμε ότι στρατεύεται το φατριασμό, τον νεποτισμό, τις πελατειακές σχέσεις και όλα αυτά. Ανταποκρίνεται δηλαδή σε κάποια χαρακτηριστικά που σε κάποιο βαθμό υπάρχουν γενικότερα και μετά στην επεξεργασία αυτών των πραγμάτων μέσα στην εωτερικότητα αργότερα. Πολύ αργότερα λοιπόν, το 1714, ο ορισμός αυτός μαζί με κάποιες άλλες παρόμοιες διευκρινήσεις πολιτικής, ας πούμε, νομεκλατούρας, εμπεριέχεται στην εισαγωγή ενός ιστορικού έργου της Εκκλησιαστικής Ιστορίας του Μητροπολίτη Αθηνών Μελετίου Μήτρου, που εκδόθηκε αργότερα μετά το θάνατό του το 1784. Θεωρείται ένα από τα πρώτα, ας πούμε, εγχειρίδια εκκλησιαστικής ιστορίας στο δικό μας εδώ τον ελληνόφωνο χώρο, τα οποία είχαν κριτική προσέγγιση πηγές, χρησιμοποίησαν, ας πούμε, ιστορικό υλικό, είναι σύγχρονα δηλαδή με αυτήν την έννοια, και μάλιστα πολύ υλικό του χρησιμοποιήθηκε αργότερα και σε πολλά μαθήματα εγχειρίδια θρησκευτικών το 19ο αιώνα κτλ. Εκδόθηκε λοιπόν το 1784 από τον Γιώργιο Βεντότη, που ήταν ένας οπαδός του διαφωτισμού και εξέδιδε γαλλικές κυρίως μεταφράσεις στα ελληνικά στην Βιέννη και φίλος του Ρίγα Βελεστινή κτλ. Την ίδια, λίγο πιο νωρίς,
πάλι σε ένα, αυτή τη φορά εγχειρίδιο κανονικού δικαίου, το πρόχειρο νομικών του Θεόφιλου Παπαφίλου, επισκόπου Καμπανίας, Βέρειας δηλαδή, συνταγμένο στα 1750, πάλι κάνει μια αρχική πολύ μεγάλη ανάλυση για την κυριαρχία του νόμου που πρέπει να υπάρχει σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Είναι δηλαδή ενδείξεις αυτές. Σε καθαρά εκκλησιαστικά κείμενα, εκκλησιαστικά εγχειρίδια, στα εσωτερικά δηλαδή αυτού του χώρου, μέσα στην αντίληψη του πιο βαθαίους συντηρητικού, θέλετε, κληρικοκρατικού, θέλετε οτιδήποτε να πείτε, εκκλησιαστικού τμήματος, είναι ενδείξεις ότι η δημόσια παρουσία δεν αφίσταται, η δημόσια παρουσία του αυτού του χώρου δεν αφίσταται βασικών δεδομένων του ρωμαϊκού, ρεπουμπλικανικού και τελικά διαφωτιστικού κοσμοειδόλου που είχε και ο υπόλοιπος κόσμος. Και θεσμικά, όσο και να εξορκίζεται ο κοινοβουλευτισμός και τα λοιπά, γιατί στην ορθόδοξη σκέψη λέμε πολλές φορές, ας πούμε, ορθόδοξη θεολογία, ότι άλλο πράγμα είναι ο κοινοβουλευτισμός, άλλο είναι η σύνοδος, εκείνη ατομική αυτό κλπ. Είναι το κοσμικό, εδώ υπάρχει ένα χαρισματικό στοιχείο, υπάρχει το Αγίο Πνεύμα, υπάρχει αυτό, υπάρχει εκείνο. Ωστόσο, παρόλο που τα λέμε όλα αυτά, οι θεσμικές εξελίξεις μηχανισμών αποφάσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας μετά τον 18ο αιώνα είχαν δώσει δείγματα υιοθέτησης, αν θέλετε, ή σεβασμού τέλος πάντων σε βασικές αρχές όπως είναι η αντιπροσωπευτικότητα, η διαβούλευση, η αρχή της πλειοψηφίας κτλ. Και διαμορφώνονταν όπως παντού αλλού, αλλά πώς, μέσα από στιγμές κρίσεως. Παραδείγματος χάρη στην ανάπτυξη αντιπροσωπευτικών συνοδικών οργάνων στους Σέρβους του Κάρλοβιτς και την ίδια εποχή στη Ρουμανική Μητρόπολη της Τρανσιλβανίας στα τέλη του 19ου αιώνα. Γιατί ήταν μειονότητα η Ορθόδοξη εκεί μέσα στην Αυστρο-Ουγγαρία και φτιάξανε μηχανισμούς για να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις με τρόπο αντιπροσωπευτικό. Και έτσι έχουμε, ας πούμε, σχέδια για διαβουλευτικά όργανα που έχουν όχι μόνο επισκόπους, έχουν και προσώπους από τον κλήρο, από τον μοναχισμό, από λαϊκούς κτλ. Ή η πανρωσική Σόμπορ, η οποία μάλιστα έλαβε χώρα τα ταραγμένα χρόνια το 1917-18 στην Μόσχα. Έτσι, και πάλι και εκεί είχε σοβαρή, ας πούμε, ποσόστοση στην εκπροσώπηση διαφόρων τάξεων. Στους γενικούς κανονισμούς του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης στα τέλη του 19ου αιώνα. Διότι και το Οθωμανικό κράτος ήταν υποχρεωμένο πια να αναπτύξει κάποια διαφωτιστικά στοιχεία στην οργάνωσή του, κοινοβουλευτισμό κτλ. Και οι κοινωνικές συγκρούσεις μεταξύ των Ελλήνων οδηγούσαν σε θεσμικές αλλαγές με μεγαλύτερη αντιπροσώπηση. Υπάρχει και ωραία βιβλιογραφία γι' αυτό στα ελληνικά. Όλα αυτά λοιπόν είναι στοιχεία, γιατί τα χρησιμοποίησα τώρα εδώ, είναι στοιχεία που δείχνουν ότι και η Εκκλησία δεν αδιαφορεί μέσα στο κομμουνιταριστικό, προνεωτερικό της, άδυτο, το κουκούλι της αυτό το οποίο βρίσκεται για το τι συμβαίνει στον εξωκόσμο. Αλλά ποιο είναι το ζήτημα? Πρέπει να φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Αυτή είναι η ιστορική συνθήκη. Δηλαδή με ομαλές συνθήκες δεν θα γίνει αυτό. Θα γίνει μέσα από κρίση. Στην Ελλάδα, πράγματι, στο νότερο ελληνικό κράτος, λειτουργήσε για χρόνια ο εθναρχικός ρόλος της Εκκλησίας, όπως σωστά αναπτύχθηκε πριν, στο πλαίσιο της μεγάλης ιδέας, με την βαριά κληρονομιά του εθνικού ρομαντισμού, έτσι, κατόπιν στη διαμόρφωση μιας εθνικόφρονος αντικομμουνιστικής ιδεολογίας. Όλα αυτά λοιπόν αποτέλεσαν ένα κεκτημένο, ας πούμε, αποτέλεσαν ένα τρόπο, ένα modus operandi, ένα τρόπο λειτουργίας που συσσωρεύει όλη αυτή την περίοδο, όλη τη μακρά αυτή παράδοση από την εποχή εκείνη του 6ου, του 7ου, του 8ου αιώνα. Την επεξεργάζεται και τη βγάζει έτσι. Η γενιά των ιεραρχών, μακρά αυτή που έζησε αυτά τα γεγονότα όλα, δηλαδή το 20, το 30, το 40 κτλ., και των πνευματικών πεδιών τους και των σχετικά κλειστών μηχανισμών που αναπτύχθηκαν, ας πούμε, των οργανώσεων, έτσι, ή ξέρω εγώ, της αδελφότητας Χρυσοπηγή κτλ. Οι κλειστοί δηλαδή, οι κλειστοί μηχανισμοί κράτησαν τον ρόλο αυτόν λίγο περισσότερο από ότι οι υπόλοιποι. Και είναι λογικό, για τους κλειστούς μηχανισμούς πάντα αυτά τα πράγματα αργούν να αλλάξουν λίγο περισσότερο. Ποιο είναι αυτό λοιπόν? Ότι η αντίληψη, ότι το βασικό ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας, ο ρόλος του βασικός είναι ποιος? Είναι η άσκηση εξουσίας. Δηλαδή ποιμένει μέσα από τον ασκή εξουσία. Αυτό είναι μια συνθήκη η οποία δεν ήταν πάντα έτσι. Ξαναλέω, έχουμε εποχές συγκεκριμένες που ανοιχνεύονται ιστορικά, τον 9ο αιώνα, ξέρω εγώ, τον 10ο, από εκεί και μετά. Πότε γίνεται, Φερρυππίνο, η ιερολογία του γάμου, υποχρεωτική νομική πράξη, αποκτά δηλαδή νομικό, ας πούμε, νομικό βάρος και άρα γίνεται υποχρεωτική. Και άρα με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία με τα κολλήματα του γάμου ελέγχει, ας πούμε, τον τρόπο που το οικογενειακό δίκαιο μέσα στην κοινωνία. Αυτό γίνεται, ξέρω εγώ, με τον Λέοντα τον Σοφό, ξέρω εγώ, τον 6ο, τον 9ο, τον 10ο αιώνα. Δηλαδή, τα βρίσκει κανείς που είναι, που εντοπίζονται ιστορικά. Όμως αυτά θεωρήθηκε ότι είναι το όλον. Δηλαδή, η Εκκλησία μόνο αυτό μπορεί να κάνει. Αυτό είναι η δουλειά της. Και ότι ο ρόλος της μέσα στην κοινωνία θα πρέπει να είναι να ασκεί εξουσία. Και αν δεν μπορεί να ασκεί, να παίρνει ένα μερίδιο τουλάχιστον από αυτούς που ασκούν. Αυτή, ας πούμε, η αντίληψη
ήρθε σε σύγκρουση με την πραγματικότητα από τη στιγμή που μετά το 1974, όπως πάλι υπόθηκε πριν και να το προσπεράσω αυτό γρήγορα, η κατάσταση άλλαξε γοργά. Να πω μόνο την πικάντικη λεπτομέρεια ότι ένας από τους συντάκτες των άρθρων του συντάγματος και σχέση εκκλησίας κράτους κτλ. Ήταν πανεπιστημιακός μας, ναι, πανεπιστημιακός μας δάσκαλος, τώρα είναι αφιπηρετής ασωμότιμος, πολύ γνωστός. Σαμπεζή τώρα, ναι. Λοιπόν, ο οποίος μας έλεγε ότι, τέλος πάντων σε ιδιωτική συζήτηση, ότι στο άρθρο 16, παράγραφος 2 για το σκοπό της παιδείας και την ανάπτυξη της ιδιωτικής συνείδησης, υπήρχαν σκέψεις και συζητήσεις να λέγει ορθόδοξη συνείδηση. Θα πάει πιο. Και είπαν, όχι, λέει, ας πούμε, δεν κράτησε ότι εντάξει, μην το κάνουμε έτσι. Ναι. Υπήρχε δηλαδή αντίληψη ότι ήδη τα πράγματα είναι διαφορετικά από αυτά που ξέραμε. Στο προσχέδιο δεν υπάρχει καν αναφορά. Μάλιστα. Μετά μπήκε. Αυτά ήταν, εκφράζουν ακριβώς όλο αυτό το, ναι, το περαδόθε. Λοιπόν, ζούμε λοιπόν τώρα, μετά από το 1974, πρώτον, η πρώτη εξέλιξη είναι αυτή. Η δεύτερη είναι ότι έχουμε και μια μεγαλύτερη οικειοποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε θέματα τέτοια, ατομικών δικαιωμάτων, αυτοπροσδιορισμού κτλ. Οπότε είναι επόμενο ότι κορυφώνεται λίγο η σύγκρουση με όλη αυτή την εποχή. Σίγουρα τροφοδοτήθηκε και περισσότερο η αντίδραση και μετά και τον εθνικοπατριωτικό πυρετό μετά το 1990 με όλα αυτά που γίνανε με τα Βαλκάνια κτλ. Αλλά νομίζω ότι πρέπει κανείς να βλέπει προς τα εμπρός, να βλέπει έτσι με έναν δημιουργικό τρόπο και να πει ότι ο δημόσιος λόγος της Εκκλησίας αργά, πιο γρήγορα, όχι χωρίς δυσκολία και για όλους εμάς που προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το σπουδάσουμε ή να το διδάξουμε, να το κάνουμε, πρέπει τελικά να προσγειωθεί στον πραγματικό κόσμο. Χωρίς αυτού του είδους την παράκαμψη μέσω συμβόλων κτλ. Και νομίζω ότι αυτή η στροφή διαφαίνεται. Ήδη ας πούμε το μάθημα των σκεφτικών με τη συνεννόηση αυτή που έγινε οδηγείται σε έναν εύβοιο κάπως λιμένα, αν κατάλαβα καλά. Επίσης πρόσφατα ήταν μια μεγάλη στιγμή στον εμπνευσμένο λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχη στο Βερολίνο, ο οποίος με αξιοσημείωτη αυτοκριτική μίλησε για το αγκάλιασμα των αρχών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την πλευρά της Ορθοδοξίας, διότι όσο και να φαίνεται περίπου αυτές οι αρχές δεν φαινόταν να γίνονται αποδεκτές από την Ορθόδοξη Εκκλησία για πολύ καιρό και είχε επικριθεί αυτό για πολλά χρόνια. Εκεί έβαλε νομίζω ένα τέλος ουσιαστικά με αυτά που είπε και τις παραπομπές που έκανε. Βέβαια στη Ρωσία τα πράγματα φερειπίν έχουν ακόμη δρόμο να διανύσουν, αλλά και εκεί υπάρχουν φωνές, αν και μειοψηφικές. Επομένως όλο αυτό λοιπόν, αυτή η πορεία που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα διαφοροποιημένο νομικό πλαίσιο. Μπορεί πράγματι λοιπόν να έχει ευεργετική επίδραση στην Εκκλησία. Υπό τον όρο βέβαια αυτός ο χωρισμός, και εδώ τώρα θέλει μια συζήτηση για το θέμα των ιδιωτικού δικαίου ας πούμε ή του sui generis και τα λοιπά, εάν αφήσει αυτό το χώρο σε ένα αφώτιστο, σε ένα ανήλιαγο κομμουνιταριστικό σκοτάδι, όπου η θεολογικά φερειπίν, ένα παράδειγμα, η θεολογικά υποστηριζόμενη, θεολογικά υποστηριζόμενος κεντρικός ρόλος του επισκόπου, λέω αυτό, οδηγεί ουσιαστικά σε άσκηση ανεξέλεγκτης εξουσίας από την πλευρά του επισκόπου και να αφαιρεί και τα τελευταία έχνη διαφάνειας ας πούμε στα οικονομικά ή στην εκκλησιαστική δικαιοσύνη ή στην επιζητούμενη μίσιο κανόνικα η οποία έχει συζητηθεί, δηλαδή η άδεια ασκήσεως διδακτικού αξιώματος στη μέση στην ανώτατη εκπαίδευση, έτσι, αυτό θα είναι ένα πρόβλημα. Και εάν δεν συμβεί αυτό, αλλά αντίθετα η Εκκλησία χρησιμοποιήσει ως παράδειγμα τα δημοκρατικά στοιχεία της νεωτερικότητας, όχι μόνο ως γλώσσα επικοινωνίας, δηλαδή όχι επειδή μας βλέπουν να λέμε ότι είμαστε δημοκράτες, αλλά γιατί πραγματικά το έργο της δομείται ας πούμε και δένει καλύτερα με όλη αυτή την εξέλιξη που έχει συμβεί στη σημερινή δυτική κοινωνία, έτσι, τότε νομίζω ότι το πράγμα θα πάει πολύ καλύτερα. Παραδείγματα. Είναι παλιό. Η έννοια της νομιμότητας σε εκκλησιαστικές αποφάσεις. Η δυνατότητα έφεσης, το έκλειτο που λέμε ας πούμε εκκλησιαστικά, έτσι. Η δυνατότητα απολογίας, η διαφάνεια στα οικονομικά. Έχω στηρίξει γραπτά σε αυτό το θέμα ότι ο θεσμός του οικονόμου, ο οποίος επιβάλλεται στα διαχειριστικά επισκοπών από τις οικουμενικές συνόδους, επιβάλλεται, δεν αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια, ήταν ένα είδος ανεξάρτητης αρχής ας πούμε, έτσι, ένα είδος ελέγχου. Αυτά όλα ήταν από παλαιά μέρη της Εκκλησίας, δεν καινούρια, και έχουν να κάνουν με το ρωμαϊκό πολιτικό οικοδόμημα κτλ. Επίσης, σήμερα με το μάθημα των θρησκευτικών, η μέρη να παραμείνει αυτό στο δημόσιο έλεγχο του
κοινού σχολείου για όλους και όχι στο άβατο των θρησκευτικών κοινοτήτων, γιατί μετά η κάθε κοινότητα θα κάνει τα δικά της θρησκευτικά. Αυτό το έχουμε πει πολλές φορές και είναι και στο εξωτερικό μια μεγάλη συζήτηση. Ακόμη και εκεί που το μάθημα είναι ομολογιακό, όπως στη Γερμανία. Και υπάρχουν πολλές φορές, ας πούμε, αντιδράσεις και ειδικών και απλών γονέων κτλ. Που λένε ότι δεν μπορεί να παραμείνει στο ημίφος, γιατί εκεί καταλήγει τελικά να βρίσκεται. Επομένως, ή το πολύ βασικό, ότι γενικά τα δικαιώματα των κάθε είδους μειονοτήτων είναι σεβαστά. Και όχι ανάλογα με τις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες, αυτό το ωραίο παράδειγμα που είπε κυρία Καμτσίδη. Δηλαδή, με αυτή τη λογική θα πούμε, ξέρετε, εδώ υπάρχουν ιδιαιτερότητες, ωραία, θρησκευτικές, πολιτιστικές, διγαμία, κλιτοριδεκτομή, λιθοβολισμός στο τέλος. Εμείς έχουμε αυτό, ας πούμε, αυτό το πράγμα, έτσι, αυτό όλο λοιπόν, έτσι να διασφαλιστεί ότι έχουμε στον κοινό αυτό χώρο πράγματα που έχουμε κερδίσει και αυτά να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται και μάλιστα ακαδημαϊκούς κύκλους θεολόγων, κυρίως στις ΗΠΑ, για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει. Εγώ λοιπόν αυτό που θέλω να πω από την πλευρά, εν πάση περιπτώσει, του ανθρώπου που είναι σε αυτό το χώρο το θεολογικό, ότι ένα νέο τέτοιο μοντέλο πρέπει σε κάθε περίπτωση να βελτιώσει την διεπαφή, το άνοιγμα της Εκκλησίας με τον σύγχρονο κόσμο, ώστε να κομίσει με καλύτερο και πιο πιστό τρόπο αυτό που έχει να πει. Ευχαριστώ πολύ.